Τον κύριο Νίκο Παπά και τον κύριο Σκουρλέτη στην Αρχιεπισκοπή. Ζήσεις Μούσιος, βρίσκεται εκεί να μας κάνει την περιγραφή. Ωραία. Λοιπόν, μόλις αυτή τη στιγμή έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στην Αρχιεπισκοπή, τον υποδέχονται και στη συνέχεια θα ανέβει τώρα στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου για να συναντηθεί και να του εκφράσει, να του πει τους λόγους για τους οποίους δεν θα ορκιστεί θρησκευτικά. Τώρα θα ακολουθήσουμε και εμείς για να προχωρήσουμε. Καμία δήλωση. Ήταν γνωστό ότι δεν πρόκειται να κάνει κάποια δήλωση, τουλάχιστον κατά την είσοδό του. Ναι. Βλέπετε ζωντανή εικόνα μέσα από την Αρχιεπισκοπή μας δίνει ο Ζήσης Μούσιος. Έλα Ζήση. Ακριβώς, και είναι και μία από τις σπάνιες φορές που έχουμε τη δυνατότητα αλήθεια να δείχνουμε live εικόνα μέσα από την Αρχιεπισκοπή. Και να πούμε ότι και για πρώτη φορά, και είναι και αυτό ένα μήνυμα, είχαμε την ευκαιρία να είναι όλοι οι συνάδελφοι, όλες οι κάμερες μέσα στην Αρχιεπισκοπή και όχι μόνο όπως γινόταν παλιότερα το συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης. Εδώ να ακούσουμε αν λένε κάτι. Αν υπάρχει φυσικός ήχος. Θέλω να πω λοιπόν δύο λεπτά τον φίλο μου. Μισό λεπτό κύριε Κουρουπλή. Θα έχετε το χρόνο. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι ζωντανή εικόνα όπως λέει ο Ζήσης μέσα από όλες τις κάμερες. Μόνο... Ναι, ζωντανή εικόνα δεν θυμάμαι. Είναι μόνο. Ωραία, πολλά πράγματα. Ναι, τώρα τα ήθη λέτε και τα ήθη. Ζήσης, θα κλείσουν οι πόρτες, θα σας αφήσουν να παίξουν. Αν ονειρεύεται η Νέα Δημοκρατία, θα είναι όνειρο θερινής νυχτός. Ας ετοιμαστεί το κόμμα να οργανωθεί σωστά.